πήγατε μαζί στο δεύτερο ραντεβού. Έλα τώρα. Mm. Τι λες. Mm. Είδες, γίνεται, είναι... συμβαίνει. Ναι, μπορεί. Μπορεί να συμβεί. Ναι. Είναι και θέμα θαυμασμού, ρε παιδί μου. Εγώ καταλαβαίνω ότι αν θαυμάζεις τον άλλον και είναι αν το δηλώνεις... Αυτό που λες είναι το κλειδί. Να τον θαυμάζεις. Έτσι. Εγώ είναι... το πιστεύω πάρα πολύ. Τελείωσε. Και είμαστε και σε μια ηλικία που δεν είμαστε πιτσιρικάρια. Δηλαδή, πια ο Μάνος έχει μια υπέροχη πρώην σύζυγο, δύο υπέροχα παιδιά. Εγώ, δηλαδή, είμαστε στην ίδια ηλικία με τον Μάνο, το 76. Mm-hmm. Έχουμε γεννηθεί το 76. Ξέρουμε λίγο πάνω κάτω τι γίνεται τώρα. Δεν αυτό έγινε. Η ωριμότητα παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Ναι, στην ευτυχία κιόλας, εντάξει. Μπορεί ο αυθορμητισμός και τέλος πάντων η νεότητα να φέρνει, ξέρεις, ένα ξάναμα μεγάλο και μεγάλες εντάσεις κτλ. Αλλά ξέρεις τι, εγώ είδα στο Μανώ έναν άνθρωπο που αυτό που ήθελε, ήρθε και είπε είμαι εδώ. Mm. Έτσι. Mm. Και με μια οικογένεια από πίσω. Ναι. Πρώτη. Αυτό δίνει ασφάλεια, εννοώ, σου θα μπορούσε ασφάλεια. Θα μπορούσε να μην είναι αποφασισμένος, επειδή ακριβώς έχει δύο υπέροχα παιδιά. Δηλαδή, θα μπορούσε να μην... Αλλά ήταν τόσο αποφασισμένος που, ξέρεις, αυτό σου δίνει μια ασφάλεια. Βέβαια. Και σε γοητεύει και πάρα πολύ. Mm-hmm. Πέρα τον άνθρωπο, τον ίδιο κτλ. Είναι το πώς η απόφαση και το είμαι εδώ και... Παιδιά, τώρα μην το συζητήσουμε παραπάνω. Εντάξει, ναι. Μου είχε πει εμένα θα παντρευτείς, δεν είναι. Στο όπερα, έτσι. Είμαστε τέλειο. Πολύ αποφασισμένοι. Και συνέβη. Και συνέβη. Και μετά από μερικούς μήνες στα γενέθλιά μου έκανε. Μου φέρε το δαχτυλίδι. Έτσι, απλά στο έφερε. Όχι, στα γενέθλιά μου. Είχε καλέσει τους φίλους μου και τα λοιπά, τους πολύ κοντινούς, ρε παιδί μου. Και μου έκανε έκπληξη. Τι ωραία. Ωραία, ναι, είναι τον εκπλήξη. Ναι. Σε παρακαλώ. Με κερδίζει γιατί είναι ο κατάστατος. Ναι, πες μας για την ακαταστασία. Δεν πειράζει. Πες μας για την ακαταστασία. Να σας πω, είμαι λίγο σιγά αναγκαστική, εντάξει. Είσαι τεκτική. Βρωμιά με τις πόλεις. Όχι, όχι, όχι. Ότι θέλω να είναι λίγο... Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Το μπάχαλο θες τακτοποιημένα. Θέλω λίγο μια τάξη, να βλέπω μια τάξη. Δεν ξέρω γιατί και τι σημαίνει, αλλά δεν με νοιάζει. Και εμένα μου αρέσει. Δίνει μια αρμονία και λίγο. Δεν δίνει μια. Αυτό. Ή μπορεί να μου βγαίνει η νευρασθένειά μου εκεί, το άγχος μου. Ξέρω, εγώ δεν ξέρω.